Όλοι! Σήμερα είναι η μέρα που θα μάθετε τα αποτελέσματα για το ποιος κέρδισε στην ψηφοφορία, για το ποιος θα γίνει πρόεδρος! Απ' τη μία πλευρά έχουμε το Φρανκλίνιο Πασκουάλε! Μορταδέλα Πέρτο, ο οποίος σύλλεξε μετά από τόσο κόπο που έκανε ο μέγας αυτός κύριος, ο οποίος είναι εξακουστός για το πόσο έξυπνος είναι, πόσο όμορφος είναι! Μάζεψε μόλις! Έναν ψήφο. Έναν ψήφο μόνο! Δεν μοιράζει, Φραγκλίνη. Από μια Μαρία Πασκουλίδου. Ποια είναι αυτή η μητέρα σου? Καλά μου είναι. Καλά μου είναι η μάνα σου, ψήφισε, ρε Φραγκλίνη. Σας παρακαλώ, σας παρακαλώ. Ναι, σταματάμε, κύριε. Από την άλλη πλευρά, με την πολιοψηφία να τον ψηφίζει, έχουμε τον Αλβέρντο! Πόσους ψήφους? Με 5.000 ψήφους! Υπάρχει ένα μυστικό κουπόνι μέσα σε αυτό το βίντεο που είναι καλά κρυμμένο. Άμα το βρεις, παίρνεις μια Gazar Crew μπλούζα τζάμπα. Κοίτα το βίντεο προσεκτικά. Βρες το κουπόνι που είναι κρυμμένο κάπου μέσα στο βίντεο. Μπες στο site gcrew.gr και αν είσαι ο πρώτος, παίρνεις μια μπλούζα τζάμπα. Επισήμως είμαι πρόεδρος δηλαδή. Μάλιστα, κύριε, είσαι ο νέος πρόεδρος της πόλης μας. Φραγκλίνιε, Φραγκλίνιε, έλα, το ξέρω ότι είμαστε φίλοι. Τι νόμιζε, θα σ' άφηνα έτσι? Θα γίνεις ο bodyguard μου, ρε, το πιο σημαντικό. Σκέψου το λίγο, Φραγκλίνιε, η ζωή μου κρίνεται από σένα. Δηλαδή, είσαι πιο σημαντικός από μένα, άμα γίνεις bodyguard μου. Και τι να κάνω? Απλά θα με προστατεύεις και θα οδηγάς και τις αμαξάρεις, γιατί ξέρεις να οδηγάς πολύ καλά. Το πιστεύεις όντως? Ναι, ρε Φραγκλίνιε, εννοείται ότι το πιστεύω και η μητέρα σου το πιστεύει. Πάνε φορά ρούχα. Με φιστώ. Πρέπει να σου μιλήσω για το πρόγραμμά σου. Έχουμε πάρα πολλά να κάνουμε. Είμαι υπεύθυνος για το κάθε τι που συμβαίνει. Κάτσε, δεν πρέπει να σε προσλάβω. Όχι. Να το κάνουμε διαδικαστικά. Με φιστώ, προσλαμβάνεσαι. Ναι, τι, πιο. Τι έχω να κάνω σαν πρόεδρος? Δεν είναι εύκολη δουλειά, σε προειδοποιώ από τώρα, εντάξει. Έχεις να περάσεις πολλές περιπέτειες, πολλά πράγματα και πάρα πολλά ραντεβού. Κυρίως υπογραφές, μπλα 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 με σημαντικούς ανθρώπους. Τι λέει? Να παίρνεις λεφτά. Ναι, αυτή είναι η δουλειά σου. Άξιο με ευχαριστώ. Αυτή δεν είναι η δουλειά μου. Θα την κάνουμε πιο ωραία τη δουλειά μου. Πες μου ένα πρόβλημα και θα σε πω εγώ πώς θα το λύσουμε. Πιστεύεις ότι μπορείς όντως να λύσεις τα προβλήματα του κόσμου? Όλα! Για να το δούμε αυτό, Αλμπέρτο. Πες με ένα πρόβλημα που έχουμε. Αρχικά πρέπει να πάμε στο Μέγαρο. Εκεί είναι το πρώτο πρόβλημα. Α, κυρίες μου και κύριοι, δεν θα σας απογοητεύσω. Φραγκλίνιε, στο τιμόνι! Φραγκλίνιε, μου άνοιξε και την πόρτα. Λοιπόν, ήρθε η ώρα. Κοίτα, Αλμπέρτο, την custom πινακίδα που έφτιαξε για το custom αυτοκίνητό σου. Λέει Αλμπέρτο, έχει το όνομά μου. Ναι, είναι προεδρικό. Πού πάμε? Πάμε στο Μέγαρο, στο προεδρικό Μέγαρο. Έφτασε! Τι γίνεται εδώ, ρε? Γιατί έχει τόσα οχήματα? Αυτό είναι το πρόβλημα, Αλμπέρτο. Αυτό είναι το πρόβλημα. Πρέπει να βρεις λύση γι' αυτό. Ένας σωστός πρόεδρος τι θα έκανε? Έχουν κλείσει όλο το χώρο, ρε. Δεν μπορούμε να παρκάρουμε εμείς εδώ πέρα. Κοίταξε, πρόεδρε, έχουν παρκάρει έξω από το προεδρικό Μέγαρο και όντως δεν έχουμε πάρκινγκ για εμάς και για κανέναν. Καλό είναι να καλέσουμε την αστυνομία να βάλει πρόστιμο σε όλους και να απομακρύνει τα αυτοκίνητα. Αλήθεια, αυτό θα έκανε ένας πρόεδρος? Αυτή είναι η δουλειά, Αλμπέρτο, ναι. Μη φύστο! Ξέχασες ποιος έγινε πρόεδρος! Όχι, δυστυχώς δεν το έχω ξεχάσει, αλλά τι εννοείς? Ο Αλμπέρτο! Εννοείται τα να την κάνουμε όλα! Τι κάνετε! Πάμε! Όλα βόδες παντού! Έχει δίκιο! Όλα βόδες! Κάντε άκρη! Θα να την κάνουμε! Όχι, ρε Πάσκαλα! Με φύστο! Έτσι λύνει ένας πρόεδρος τις δουλειές του. Αφού λύσαμε αυτό το πρόβλημα, τώρα τι έχουμε να κάνουμε? Ο Αλμπέρτο, τι έκανες? Είσαι ο χειρότερος πρόεδρος που έχω δει ποτέ. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, έλυσα το πρόβλημα. Τέλος πάντων, βιαζόμαστε, δεν έχουμε χρόνο, πρέπει να πάμε στο νοσοκομείο. Γιατί Αλμπέρτο, ξέχασες ότι έχεις κάτι χρέη εκεί να πληρώσεις? Ένας πρόεδρος δεν πρέπει να χρωστάει. Για πάμε στο νοσοκομείο, θα τον αναλάβω τώρα που είμαι πρόεδρος. Για πάμε. Φραγκλίνιε στο τιμόνι! Έφτασε! Για πάμε λίγο εδώ πέρα, γιατί δεν μου τα λέει καλά. Χρωστάει ο Αλμπέρτο? Πλήρωσε τα τώρα που έχεις λεφτά και όλα καλά. Τι λες, με φίστο? Δεν έχεις καταλάβει ποιος είμαι εγώ. Εγώ είμαι Αλμπέρτο! Εγώ λύνω τα προβλήματά μου γρήγορα και σωστά. Αυτός είναι! Ποιος είσαι, ρε? Καλησπέρα. Ποιος είσαι εσύ? Είμαι υπεύθυνος στο ΕΚΑΒ, ο διευθυντής. Ναι. Σας καλέσαμε διότι χρωστάτε 50 εκατομμύρια στις επεμβάσεις που έχετε κάνει και δεν έχετε πληρώσει ακόμα το δάνειο που έχετε κάνει. Περίμενε. Μείνε λίγο εδώ εσύ. Μεφίστο! Όχι, δεν ξέρω κάτι. Χρησιμοποιούσες τα μηχανήματα του νοσοκομείου για να με κάνεις επεμβάσεις και χρωστάω τώρα. Γιατρέ!
Υπομονή, υπομονή, ετοιμάζομαι, ετοιμάζω την ένεση. Λοιπόν, τώρα θα κάνουμε την ενεσούλα και όταν ξυπνήσεις με το καλό, ο λαιμός σου θα είναι 2 μέτρα! Ω, γιατί έχουν αρχή. Γιατρέ, γιατρέ, σκοτεινιάζουνε! Ξύπνα, γουράκι μου, ξύπνα. Κλείσεσαι, μωρέ. Ρε Αλμπέρτο, να σου εξηγήσω. Ναι, αλλά έγινες πρόεδρος τώρα και μπορείς να τα πληρώσεις. Τι νομίζεις, δωρεάν ήτανε! Το ξέρω. Επειδή έγινα πρόεδρος και σε χρειάζομαι, Φραγκλίνε, το όπλο στον γιατρό! Ρε! Γιατρέ, άκουσε με ρε Μαλλί, άκουσε με. Εγώ είμαι πρόεδρος, το κατάλαβες, εγώ είμαι ο πρόεδρος εδώ πέρα και κάνω ό,τι θέλω εγώ. Γι' αυτό με ψήφισε ο κόσμος, για να λύνω τα προβλήματά μου. Συμπάδευε Φραγκλίνε, πάνε πιο κοντά, πάνε πιο κοντά. Όχι Αλμπέρτο, ξανασκέψου το Αλμπέρτο, ξανασκέψου το, θα μπλέξουμε. Ωραία, Αλμπέρτο. Δώσε μου ένα λεπτό, να το ξανασκεφτώ. Το ξανασκέφτηκα, πιο κοντά Φραγκλίνε. Όχι Αλμπέρτο, όχι. Λοιπόν, γιατρέ, άκουσε με, θα διαγράψεις όλα μου τα χρέη. Τώρα! Ωραία, 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 ωραία. Πλέξουμε, θα πλέξουμε. Πάμε! Να το δω, να το δω. Ελάτε, δείτε. Το ακούω, ακούω τα κουμπαγεωματάζ. Διαγράφηκαν όλα, δεν έχετε τίποτα. Τέλειος! Είδες πόσο ωραία το λύσαμε το πρόβλημα. Γιατί χρειαζόταν να γίνει όλο αυτό? Δεν χρειαζόταν, έτσι γιατρέ. Δεν χρειαζόταν. Τίποτα, δεν χρειαζόταν. Άνα μπράβο, σωστό. Εντάξει γιατρούλη, χάρηκα πάρα πολύ. Είναι χειρότερο, Θεέ μου, Θεέ μου, ο χειρότερος πρόεδρος, όσο πάει χειροτερεύει, σταμάτα να πυροβολαστήσει. Μεφίστο, ηρέμησε. Ξέρω τι κάνω. Ποια είναι η επόμενη δουλειά που θα κάνουμε. Σίγουρος. Ναι, Αλμπέρτο, όμως το επόμενο θέλω να το πάρει σοβαρά, γιατί όντως το θέμα αυτό είναι και προσωπικό δικό μου. Πες μου. Άκουσα, Αλμπέρτο. Στον κόσμο που ζούμε συμβαίνει κάτι πάρα πολύ άσχημο που μόνο ένας έξυπνος, δυνατός άντρας μπορεί να καταφέρει να το κάνει αυτό και να το λύσει. Εγώ θα το λύσω. Το θέμα είναι σοβαρό και με πονάει προσωπικά. Πού πάμε, Μεφίστο? Στα McDonald's. Φύγαμε στα McDonald's, Φραγκλίνε, στον τιμόνι! Ωραία ρε Μεφίστο, και τώρα που ήρθαμε στα McDonald's, τι έγινε? Τι έγινε, που παραγγέλνω να πάρω μπέργκερ McDonald's και δεν βάζω κρεμμύδι! Του ζήτησα με έξτρα κρεμμύδι και μου βάλανε μόνο μία λωρίδα! Όχι, ναι. Τι! Φραγκλίνε, σε πληρώνω για να είσαι εδώ, δίπλα! Έχει δίκιο, πάω εγώ να βοηθήσω την κοπέλα! Και εσένα σε πληρώνω για να είσαι δίπλα μου! Αλάντε! Ρε, βάζουνε μία λωρίδα κρεμμύδι ενώ το ζητάς πολύ κρεμμύδι! Ναι! Λοιπόν. Ποιος τρώει μπέργκερ χωρίς κρεμμύδι! Όντως, λοιπόν, κάνε ησυχία Φραγκλίνε, δεν θέλω να βγάλεις όπλο εδώ, τον αναλαμβάνω εγώ. Τι κάνεις εδώ ρε? Θα το πιστεύω πάλι εσείς. Τι κάνετε εσείς πάλι εδώ? Εσύ τι κάνεις εδώ, γιατρός δεν ήσουνα? Εγώ δουλεύω εδώ για να βγάλω καλαβράκο. Άρα κάνουμε 10 δουλειές για να βγάλουμε λεφτά. Να το κοιτάξουμε και αυτό το θέμα, πρόεδρε. Έχουμε πιο σημαντικά θέματα. Να σου πω, ρε. Για λίγες. Σου ζήτησε εδώ πέρα ο Μεφίστο μπέργκερ με πολύ κρεμμύδι και δεν έβαλες μπέργκερ με πολύ κρεμμύδι. Κοιτάξτε, έχουμε έλλειψη στα κρεμμύδια και ανεβάζουμε τις τιμές και μειώνουμε τα κρεμμύδια. Τι είπες? Έλλειψη. Δεν καταλαβαίνεις τι έγκλημα κάνεις. Σου ζητάει ο άλλος κρεμμύδι και εσύ δεν το δίνεις. Δεν το δίνεις. Δεν φταίω εγώ. Δεν φταίς εσύ. Άκουσε με εδώ τώρα. Τι είμαι εγώ? Ο Αλμπέρτο. Όχι ο Αλμπέρτο. Είμαι ο πρόεδρος. Αλμπέρτο, πώς το ολμάστρα. Συγγνώμη. Τι είμαι εγώ, ξαναρωτάω. Ο πρόεδρος. Οπότε άκουσε με προσεκτικά. Αν δεν μας βάζεις άπειρο κρεμμύδι όσο έρχομαι εγώ, η φρουρά μου, η συνάδελφή μου, η φίλη μου, η οικογένειά μου και η κοπέλα μου, θα βάζεις άπειρο κρεμμύδι όσο σου ζητάμε. Αλλιώς θα αναλάβω να έχετε 500% παραπάνω φόρο εδώ πέρα μόνο στα McDonald's. Πάω, κάτσε Αλμπέρτο, αυτό είναι πολύ ρε. Όχι, γιατί σε εμάς. Μεφίστο, είπα θα το αναλάβω εγώ. Άκουσες! Δεν είναι απειλή. Άκουσα. Δεν είναι απειλή, είναι σοβαρή απειλή. Εντάξει. Ωραία. Οπότε τώρα φτιάξε μου 3 μπέργκερς με τίγκα κρεμμύδι. Ωραία. Δες, πανέλαμα. Ναι, δεν ξέρω. Ναι, μπράβο Αλμπέρτο. Είσαι ο χειρότερος πρόεδρος. Πάλι είσαι κάτι να πεις. Αφού το ανέλαβα, το λύσα το πρόβλημα. Ποιο είναι το πρόβλημα τώρα? Τέλος πάντων. Ναι. Έτοιμα. Ορίστε. Θα τα φάμε εδώ πέρα. Ωραία κρεμμυδάρα! Βρωμάει ανάσα μου. Ουφ, έχω σκάσει, Μεφίστο, έχω σκάσει ρε. Μεφίστο. Έλα. Νομίζω χρυστάξει ρε, πάμε σπίτι να κοιμηθώ. Μόνος τι κάνει, ακόμα τρώει. Πάμε, πάμε. Στο τιμόνι για το σπίτι. Φραγκλίνε, μένεις εδώ για προστασία. Τι έγινε? Εμείς πάμε να κάνουμε δουλειές μέσα, δεν θα κοιμηθούμε. Όχι. Λοιπόν, Μεφίστο, ακούσα. Πρόσεχε, ρίχνω έναν υπνάκο, εντάξει.
Ναι, κοιμήσου και εγώ θα ξαπλώσω εδώ στην ξαπλώστρα. Έγινε. Αχ, έχω βουλιάξει. Ωχ, υπνάκο. Αλμπέρτο! Με. Αλμπέρτο! Ξύπνα! Έλα. Έλα, με φιστο, τι έγινε, ρε. Γιατί με ξύπνησες. Έχω κακά νέα να σου πω. Τι έγινε. Ωου! Σε πένω από αγωγή, ρε! Ω, και τι, όχι! Ανέβα πάνω! Ανέβα πάνω! Όχι, τι αυτό! Χώρα! Χώρα και στην τουλάπα! Στην τουλάπα, ρε! Θα πάρεις την κουκούλα! Εντάξει, 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 με φίστο, δεν χρειαζόταν αυτό, γιατί γίνεται, δεν έχω καταλάβει τι συμβαίνει! Ωου! Την κουκούλα! Ωου, γιατί δεν βλέπω τίποτα! Αφίστο! Εγώ θα σε κατευθύνω τώρα, πάμε, πάμε! Θα δεις τι έχεις να πάθεις τόσο καιρό! Νομίζεις ότι εγώ είμαι ο χαζός! Αλλά θα δεις, θα δεις! Πω, δεν βλέπω τίποτα. Ωραία, για την εκδίκηση. Κάτσε βγάλω την κουκούλα, ρε! Κάτσε βγάλω. Πού είμαι, ρε! Τι γίνεται. Τελείωσες! Τι μαύρισαν όλα. Αφιστώ. Αφιστώ, τι συμβαίνει. Γιατί είμαστε δεμένοι. Γιατί είμαστε δεμένοι. Τι είναι το! Τα πέφτω! Γιατί μαύρισαν όλα! Αλμπέρτο, 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 ξύπνα! Τι έγινε, ρε! Γιατί είμαι χωρίς πλούσια. Τι. Αλμπέρτο! Όχι, ο Φραγκλίνος είναι εχθρός! Όχι! Τι λες, βρε, Αλμπέρτο, σου έχουμε κακά νέα! Έχω κακά νέα να σου πω. Σε μένα παγωγή, ρε! Όχι, όχι, όχι! Δεν θέλω να ακούσω άλλα κακά νέα! Φτάνει! Τέλος! Δεν θέλω να ακούσω τίποτα! Φραγκλίνη, φύγε! Γιατί, ρε, Αλμπέρτο, με φοβάσει, τι έκανα! Ρε, με φύσω, δεν θυμάσαι που πήγε να μας πατήσει! Γιατί είμαστε δεμένοι. Τα πέφτα! Τι λες, βρε Αλμπέρτο, δεν είσαι με τα καλά σου. Αλμπέρτο, το άγχος του Προέδρου, νομίζω. Όχι, όχι. Εντάξει. Όχι, όχι, Φραγκλίνη, εντάξει. Γυρίστε πλάτη, πάνω αντιθώ. Λοιπόν, παιδιά, τι έχουμε να κάνουμε σαν πρόεδρος, νομίζω είδα κακά όνειρα. Λοιπόν, Αλμπέρτο, έχουμε πρόβλημα. Ένας τραπεζίτης θέλει να σου κατασχέσει όλα τα χρήματά σου. Και γιατί? Δεν κατάλαβα. Πάμε, σε ποια τράπεζα είναι αυτός? Την τράπεζα του Παλέτο, Αλμπέρτο. Φύγαμε στην τράπεζα του Παλέτο! Φραγκλίνιε, στο τιμόνι! Έφτασε! Μπράβο, ρε Φραγκλίνιε. Παρόλο που βρήκες άλλο όχημα, μ' αρέσει κι αυτό. Αφεντικό, σε παρακαλώ. Ναι. Επειδή. Κάτι μου. Πες την αλήθεια. Η Νικολέτα μου έστειλε μήνυμα, η Νικολέτα. Έτσι, αγόρι μου. Από το Tinder. Δεν πειράζει, Φραγκλίνιε. Βγες με τον κομμενάκι, κανένα πρόβλημα. Εδώ, σαν πρόεδρος, εγώ είμαι υπέρ της καλοπέρασης. Πάνε, αγόρι μου. Να σε ρωτήσω. Έλα. Επειδή της είπα ότι είμαι εγώ ο πρόεδρος, μπορώ να πάρω αυτό το αμάξι και να πάρει ταξί. Πάρ το, αγόρι μου, πάρ τα όλα. Πάρε και. Ευχαριστώ, μωρό μου. Πάνε και στο Μέγαρο και πάρε όλα τα λεφτά. Όλα. Και μοίρασε λεφτά, ευχαριστώ. Τι ρε, με δεν γίνεται να το κάνεις αυτό, Αλμπέρτο. Αυτά είναι προεδρικά πράγματα. Και αυτό δεν γίνεται, δεν είναι σωστό. Και επίσης, εμένα ποτέ δεν μ' άφησες να πάω με κόμενα. Ψέματα σου λέει ότι είναι cowboys και τέτοια. Ψέματα. Ένας ψευτογιατρός είναι που δεν ξέρει να κάνει χειρουργία. Δες πως με έκανε. Έλεγε ότι θα μου κάνει το μεγαλύτερο κεφάλι. Το κεφάλι θα το κάνω μεγάλο και ωραίο. Ότι θα είμαι πολύ όμορφος. Και όλες θα το θέλουνε να το ψήσει. Και δες πως έγινα. Έλα ρε Μεφίστο, θα σε αφήσω και σένα, εντάξει. Συγκεντρώσου, μας κλέβουν τα λεφτά. Δεν θα έχουμε λεφτά για να σε βγάλω μετά μια βόλτα. Απ' την άλλη ήταν. Α, πάμε μέσα. Αυτός εδώ είναι, τι γίνεται. Πιστεύω πάλι. Α, καλά, εσύ είσαι, ρε. Τι κάνεις εδώ πέρα. Πόσες δουλειές κάνεις, ρε. Εγώ έφυγα από το McDonald's και εδώ πέρα να έχω την ησυχία μου. Και πάλι εδώ πέρα εσείς. Α, καλά, μπλέξαμε. Ένα πουλάκι ήρθε δίπλα μου εδώ και μου σφύριξε ότι θέλεις να μου κατασχέσεις όλα τα λεφτά. Βεβαίως. Γιατί? Χρωστάς παντού. Άσε, ρε, που χρωστά παντού, ρε. Ποιος είσαι που θα μου κατασχέσεις τα λεφτά. Μα απειλείς. Υπεύθυνος της τράπεζας και της εφορίας. Τι λες, ρε, ξέρεις ποιος είμαι εγώ. Ξέρεις ποιος είναι. Ναι, ο πρόεδρος θα μου πει. Α, λοιπόν, δες τι κάνει ο πρόεδρος. Φυστό. Κάνει. Το τάμπλετ. Πες στο σύστημα του πρόεδρου. Κάνε connect το λογαριασμό εδώ πέρα του κυρίου. Όχι, Αλμπέρτο, αυτό δεν είναι σωστό. Κάνε, είπα. Είμαι ο πρόεδρος. Και εσύ θα πρέπει να κάνεις ό,τι σου λέω. Κάνε. Καλά, Αλμπέρτο, καλά, ό,τι πεις. Μπήκες. Ναι. Για αφαίρεσαι του όλα τα λεφτά και φέρτα σε εμάς. Έχετε τρία παιδιά. Ας τα παιδιά με πίστο! Withdraw πάντα! Έκανε εξετάσεις στη μύτη του. Αλλάξατε μύτη, κάνετε πλαστική. Τι τα λες αυτά.
Μεφίστο, τα λεφτά θέλουμε τώρα. Μισό, ψάχνω. Παρήγγειλε μια πίτσα χθες. Μεφίστο, τα λεφτά! Ωραία, τάχασε τα λεφτά, ορίστε. Withdraw, τώρα πού είναι τα λεφτά σου, πού είναι. Φύγετε, μην κάνετε στην αστυνομία, ρε. Ποια αστυνομία, ρε, δεν καταλαβαίνεις τι έγινε εδώ πέρα. Ο χειρότερος πρόεδρος είσαι. Καλά, κάνω, ρε, χαλάλι, ρε. Περισσότεροι θα με συμπαθήσουν, ρε, που είμαι ο χειρότερος πρόεδρος. Λοιπόν. Φύγε από εδώ, να σε βλέπω. Εγώ θα φύγω, αλλά έχω τα λεφτά και σου. Πάμε, Μεφίστο. Ναι, πάμε. Και μην το παρεξηγείτε, όταν τελειώσει όλο αυτό θα σας τα επιστρέψω. Μεφίστο! Πόσα λεφτά πήραμε. Δεν είχε πάρα πολλά. 80 εκατομμυριάκια είχε. 80 εκατομμύρια! Με τόσες δουλειές που κάνει, τι περιμένεις, βρε Αλμπερτό! Ωραία, κάλεσε ένα ταξί. Έλα, γραμματέα, τι κάνεις. Τι είναι αυτό που ακούω. Τι πέφτουνε! Αλμπερτό, έχουμε πρόβλημα! Τι πέφτουνε στη γραμματέα μας! Τι λες, φύγαμε στη γραμματέα! Άρα, αυτά τα ταξί! Ρε, τι κάνει. Αντινά τη γραμματέα. Γιατί με αποφεύγεις. Έλα εδώ, κορίτσι μου. Πάω για ποτό το βράδυ. Τι για ποτό, ρε, τι κάνεις, ρε. Ποιος... Έλα δόρυση, ρε. Φύγε, Μαντόνα, αυτή. Έλα εδώ, ρε. Γυρνά στο πρόεδρο, σου μιλάει ο πρόεδρος, ρε. Είσαι έξω από το μέγαρο εδώ πέρα και την πέφτει στη γραμματέα μου, δεν τρέπεσαι. Γιατί σιγά στην κοπέλα την πέφτει, όχι σε σένα. Ναι, όντως. Αλλά και πάλι, ήθελα να την πέσω εγώ. Να ερχόσουν πιο γρήγορα. Τι! Σιγά στα χέρια ψηλά, ρε! Όπα, πού τη βρήκε την πάγκο. Όπα. Έλα μαζί μου. Αλμπερτό, μήπως να το ξανασκεφτούμε, δεν είναι και τόσο όχι. Καλό αυτό. Όχι, θα γίνει. Θα κάνω κάτι που δεν ήθελα να το κάνω ποτέ. Ω, εσύ δεν βάζεις μυαλό, είσαι ο χειρότερος πρόεδρος. Χαλάλη μου. Δεν ήθελα να φτάσω σε αυτό το σημείο, θα κάνω κάτι που δεν το έχω κάνει ποτέ. Και δεν ξέρω αν το ήξερες κιόλας, αλλά αξίζει τι είχε εδώ πίσω, Μεφίστο. Έχει έναν βάλτο με πυράγχας. Τα ακούς, άκου το πώς κάνουν τα πυράγχας. Άκουτα. Όχι, ρε Μάλι, για να μάθεις, να μην την ξαναπέφτεις σε κοπέλες. Έλα εδώ. Αλμπερτό, αυτό είναι επικίνδυνο, έχει πυράγχας εκεί κάτω. Είπα καλά, σε παρακαλώ, Αλμπερτό. Λοιπόν. Δεν είναι σωστά πράγματα αυτά για έναν πρόεδρο. Όχι, είναι τέρμα σωστά. Πέσε για να μην σαλατινάξω. Μεφίστο, το ακούς. Άκου, Μεφίστο, άκου το πυράγχα. Αυτό το αίμα. Του έχουν σπάσει τα κόκαλτα που φάει όλα. Ωχ, κοκκίνησε. Γιατί κοκκίνησε το νερό. Μεφίστο. Τι έκανες. Εντάξει, Μεφίστο, σκέψου το θετικά. Τώρα έχουμε την γραμματέα για μας. Είσαι ο χειρότερος πρόεδρο. Ναι. Λέγε ρε τώρα, τι άλλο έχουμε να κάνουμε. Το ξεφορτωθήκαμε αυτό. Λοιπόν, άκου, Αλμπέρτο. Ενημερώθηκα για κάτι πολύ ευχάριστο, Αλμπέρτο. Επιτέλους και κάτι καλό. Άντε, τι. Απλά ακολούθα και θα σου δείξω. Φύγαμε. Τι έγινε, ρε. Να εκείν. Γιατί υπάρχει ένα σκελετός εδώ πέρα. Όπω πήρα όλα τα μέρη του Gazard Crew, είναι ό,τι καλύτερο. Εσένα δεν σε πετάξαμε, ρε, στα πυράγχας. Το νέμα. Του έχω σπάσει τα κόκαλτα που φάει όλα. Δεν ξέρω τι λέτε, εγώ τώρα πήρα όλα τα μέρη του Gazard Crew και είμαι τέλεια. Ωoo, κάτσε! Άρα αυτό είναι το καλό νέο που μου είπες. Μάγκες, πάρτε κι εσείς Gazard Crew μπλουζάκια, γιατί εδώ ο φίλος μας ο σκελετός. Μεφίστο, βγάλε το τάμπλετ. Ναι, αμέσως. Μόνο και μόνο γιατί έχει Gazard Crew μπλούζα, ξέρεις θα κάνεις. Τι. Του στέλνεις 10 εκατομμύρια. Του γράφεις ένα ιδιωτικό τζετ στο όνομά του. Του βάζεις μια βιλάρα. Του δίνεις και την γραμματέα μας να την πάρει, να την κάνει ό,τι θέλει. Δεν έχουμε κανένα θέμα. Ας τα πάρει. Μόνο και μόνο γιατί έχει μπλουζάκια Gazard Crew. Μπορείτε να πάρετε και εσείς το πρώτο link της περιγραφής. Του τα δίνουμε όλα. Πάρτα, αγόρι μου, πάρτα. Εντάξει, ξέρεις τι. Ωραία, έχεις δίκιο. Εφόσον πήρε τα μπλουζάκια, το αξίζει. Έτοιμος, αγόρι μου. Ξαναφτιάξε τη ζωή σου. Μπράβο, ρε Μεφίστο. Κάναμε και ένα καλό σήμερα. Τόσα μπλουζάκια είναι. Και μάλιστα Gazard Crew. Ναι. Για πέρασε από ένα γεια. Βλέπεις είμαι βοηθός του καλύτερου προέδρου. Του χειρότερου δηλαδή, αλλά δεν πειράζει. Θες μετά από τη δουλειά να βγούμε. Άλλωστε δουλεύεις στον Gazard Crew. Έχω το. Ο φίλος μου το έχει, ξέρεις. Μπορώ να κανονίσω να πάρεις άδεια. Μεφίστο, θα σε δώσω μετά άδεια για να την πέσεις την κοπέλα όσο θέλεις, εντάξει. Βέβαια, ο Φραγκλίνος μπορεί να φεύγει όποτε θέλει. Εμένα ποτέ. Πάμε ρε, Μεφίστο στο επόμενο. Μεφίστο, ξέρεις γιατί σε έφερα εδώ. Όχι, γιατί. Γιατί θέλω να κάνουμε μια ιδιωτική συζήτηση μαζί. Είναι η ώρα για την αύξησή μου. Όχι, αλλά θέλω να κάνεις κάτι για μένα. Ναι, πάλι ρε. Τι θες. Λοιπόν, Μεφίστο, θέλω να εγκαταστήσεις κρυφές κάμερες όλων τα σπίτια. Τι είναι αυτά που λες, βρε Αλμπέρτο, τι είναι αυτά που μου λες. Αφού το ξέρεις ότι είναι παράνομο. Τι παράνομο, έλα ρε, μεταξύ μας, γι' αυτό σας ζητάω κρυφά. Σε όλων τα σπίτια θέλω κάμερες και στο μπάνιο και παντού. Και στο μπάνιο. Παντού. Πάρε ένα τηλεφωνάκι εκεί που ξέρεις. Έλα, ξέρεις τους πάντες. Ναι, γεια σας. Από τον πρόεδρο τηλεφωνώ. Με προεδρική εντολή παρακαλώ να μπουν σε όλα τα σπίτια της πόλεως
Κάμερες. Τέλειο! Πάλι σε παντού. Ναι, και στα μπάνια. Εντολή Προέδρου. Και άντρες και γυναίκες. Εντολή Προέδρου. Πάλι πες το. Εντολή Προέδρου! Τέλος! Άντε πια 10 ώρες. Σε πόση ώρα σου είπαν? Α, μου ήρθε μήνυμα. Σε 5 λεπτά θα είναι έτοιμο, Αλμπέρτο. Τέλεια, σε ευχαριστώ πολύ. 5 λεπτά αργότερα. Έλα με φυσό! Έτοιμες! Κάτσε, θα δούμε να συνδεθούμε, περίμενε. Άσε, θα το δω εγώ, θα το δω εγώ. Έλα, με φυστώ. Δες. Να δω, αλλά δεν συμφωνώ με αυτό να το πω, έτσι. Το βλέπεις, είναι αυτός από το McDonald's. Είναι αυτός που ήταν και στην τράπεζα. Είναι αυτός που ήταν παντού. Τι κάνει! Έχει όντως πλάκα στο καμπέτο. Σου λέω, δες το να κάνει μπάνιο, να μην σε γελάει, τραγουδάει και όλα αυτά. Δεν έχω δει χειρότερο μπάνιο στον κόσμο. Τώρα εντάξει, αυτό παραπάει, έτσι, σε χραμάρες τώρα, σε χραμάρες, σοβαροί άνθρωποι. Ναι. Με φιστό, βάλε εσύ το τάμπλετ σου και εγώ πάω για το μπανάκι μου, εντάξει. Ναι, αλλά Αλμπέρτο, περίμενε. Τώρα είναι ευκαιρία. Άκου. Έχω μια καινούρια λοσιόν για τα μαλλιά. Εγώ ίδιος την έχω φτιάξει. Ωραία, βάλτε μου, αφού εδώ θα κάνω μπάνιο, περίμενε. Και που λες αυτή η λοσιόν θα σου κάνει τα μαλλιά λαμπερά, τόσο λαμπερά. Και καθαρά, θα γίνουν μετακάθαρα. Δεν θα φαίνεται η βρωμιά. Γιατί σε άλλη. Ωπαρε! Ωπαρε! Γιατί έχω μικρό κεφάλι! Αυτό είναι από αυτό το βίντεο! Και... Κάντε subscribe!